Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Θα δείχνουμε μια κατασκευή σταθερού τυλάρου 4 πόντους επί 2, το οποίο θα εφαρμοστεί μια σίτα κάθε της κίνησης. Υπάρχουν αυτές οι ειδικές γωνίες, όπως βλέπετε εδώ. Είναι για 40 επί 2 προφίλ, το οποίο πολύ απλά τις περνάμε εδώ μέσα. Μπαίνει εδώ και εδώ, και τώρα θα σας δείξουμε τις περσινώνουμε. Όπως είναι εδώ, τις περσινώνουμε, δύο περσινιά από εδώ και δύο από την άλλη μεριά. Έχουμε ανοίξει τρύπες με τρυπάνι Φ11 ώστε να μπορεί να βιδωθεί πάνω σε το πλαίσιο αυτό πάνω κάπου αλλού, να μπει βίδα τυφλή και να μπει μια τάπα Φ11 εδώ πέρα. Και συνεχίζουμε εδώ πέρα, να, όπως είδατε, τα σταθερά τελάρα 40 επί 2 λέγεται αυτό. Θα τρυπήσουμε σε αυτό το σημείο. Βάλουμε δύο περτσινάκια, 4x10. Και έτσι σταθεροποιούμε αυτή την ειδική γωνία. Συνεχίζουμε και εδώ. Βάζουμε και εδώ δύο περσινάκια. Περτσιναδόρο χειρός, υπάρχει και περτσιναδόρος αέρος. Κάνουμε και άλλες δύο τρυπούλες εδώ, πιέζοντας τη βάση. Ένα τελάρο το οποίο μπορείς να σου δεις σε πολλούς τρόπους, με και πόρτα μπορείς να το κάνεις, ό,τι θέλεις. Εδώ υπάρχουν ειδικές τρύπες που μπαίνουν για σταθεροποίηση και μπαίνουν αυτές οι τάπες, μόλις βιδώσουμε μπαίνουν αυτές αισθητικά για να υπάρχει αίσθητο αποτέλεσμα. Εμείς, επειδή η κατασκευή μας είναι 1,70 με 75, έχω ανοίξει έξτρα τρύπες με τρυπάνι Φ11, 4 πρώτα τρυπάνι Φ11 μετά, και δημιουργώ αυτές τις σοπές όλες, ώστε μπορεί ο πελάτης να το τοποθετήσει στη θέση που θέλει και να το βιδώσει και να είναι πιο στιβαρό. Τώρα πολύ απλά έχουμε σταθεροποιήσει το τελάρο μας και θα μετρήσουμε τη θέση για να κάνουμε τη σίτα μας. Είμαστε 71 ακριβώς, 71 τέλεια. Έχουν βρίσει τρυπάνι με Φ11 τρυπάνι, δράπανο, κρουστικό δράπανο χωρίς κρούση φυσικά, με τρυπάνι ΙΤΑΕΤΑΕΣ σιδήρου Φ11 και 4 για την πρώτη τρύπα. Και έχουμε επομένως
71 το ύψος μας. Μπέτε επαγγελματικά εργαλεία πάντα, τα οποία θα την προσωπεύουμε κιόλας. Και εδώ είμαστε 1,66. Πολύ ωραία. Είναι τα μέτρα που θέλαμε ακριβώς. Και τώρα θα κατασκευάσουμε τη σίτα που θα μπει μέσα. Έχουν κάνει τις αφαιρέσεις που πρέπει να κάνουμε και τώρα πρέπει να κόψουμε, να βάλουμε στο πριόνι μας το μηχανισμό της σίτας, να τον κόψουμε και να το ετοιμάσουμε.